Μπορεί επίσημα η προεκλογική εκστρατεία να μην έχει ξεκινήσει, όμως σε κάθε περίπτωση οι εκλογές είναι δεδομένες για την 21η Μαΐου. Η αντίστροφη μέτρηση προς τις εθνικές κάλπες είναι μια πραγματικότητα για τους Έλληνες και απόψε θα καλησπερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σενετάκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με ένα σχόλιο με αφορμή το βίντεο που προηγήθηκε από τη Γεωργία τη Μακάκη και τις ανησυχίες που έχουν οι κάτοικοι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Οι κάτοικοι από το Αρκαλοχώρι και ο Σύλλογος Ελπίδα ζητούν μία ακόμα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως υπάρχει και μια επιστολή που έχει σταλεί ήδη στον Κυριάκο Μητσοτάκη 19 μήνες μετά το Αρκαλοχώρι, μετά το σεισμό, ανοιχτά τα ζητήματα που τους απασχολούν. Κοιτάξτε, οι ανησυχίες προφανώς των κατοίκων είναι εύλογες, γιατί στο Αρκαλοχώρι έχει συντελεστεί μία καταστροφή και η θεραπεία αυτού του φαινομένου θα απαιτεί χρόνο. Ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί συζητιέται πολύ, ο αρμόδιος υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές στο χώρο και έχει επικοινωνήσει με τους κατοίκους. Όταν κριθεί απαραίτητο να βρεθεί και με τον Πρωθυπουργό, αυτό θα γίνει την κατάλληλη περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ήταν στο πλευρό των κατοίκων. Ενεργοποιήθηκε η αρρωγή. Δόθηκαν αμέσως χρήματα στους κατοίκους για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Τα σχολεία ανοίξανε πολύ γρήγορα. Οι κατοικίες εγκαταστάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Ό,τι όμως και να κάνει μια πολιτεία, αντιμετωπίζει μια φυσική καταστροφή. Δεν περιμένουμε ο κάτοικος να γυρίσει να πει μπράβο για τα αυτονόητα σε κανέναν. Περιμένουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιδράει σε αυτού του είδους φυσικές καταστροφές. Και θα χρειαστεί υπομονή μέχρι ότου να φτάσουμε σε μια κατάσταση που ο στόχος μας είναι το Αρκαλοχώρι στην ολοκλήρωση αυτής της αποκατάστασης να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι πριν. Έχουμε το ειδικό χωροταξικό το οποίο έχει ήδη δημοκρατηθεί και περιμένουμε σύντομα την ολοκλήρωσή του για να δούμε πώς θα είναι η μορφή της πόλης αμέσως μετά. Σε συνδυασμό, εδώ συνδυάζεται και με το αεροδρόμιο το έργο το οποίο κατασκευάζεται στην περιοχή. Και θεωρούμε ότι το άμεσο μέλλον τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Χρειάζεται υπομονή. Οι κάτοικοι από τα διπλανά χωριά, πέρα από το Αρκαλοχώρι, και οφείλω να το μεταφέρω, έχουν ένα παράπονο ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο στην πόλη του Αρκαλοχωρίου, είναι προφανώς σε ένα μεγάλο εύρος του Δήμου. Το μεταφέρω για να είμαι και δίκαιος απέναντι στους κατοίκους. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία μπορούσαν άμεσα να διευθετηθούν, που αφορά κυρίως τα οικονομικά προβλήματα, για πρώτη φορά το κράτος από την πρώτη εβδομάδα. Λειτουργώντας μέσω της αρρωγής, ένα καινοτόμο σύστημα που είναι για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, δόθηκαν λεφτά στους κατοίκους. Στη Σάμο, για παράδειγμα, που είχε γίνει ο σεισμός πριν 1,5 χρόνο, τα χρήματα δόθηκαν μετά στους κατοίκους, μετά από τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να αρχίσουμε να συγκρίνουμε πώς λειτουργεί το κράτος και ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Στα σχολεία έγινε το ίδιο. Οι άδειες οι οποίες προφανώς καθυστερούν, αυτή τη στιγμή έχουν βγει οικοδομικές άδειες περίπου 15 και 20 άδειες για αναστηλώσεις. Από εκατοντάδες φακέλους, βέβαια. Από χίλιους τουλάχιστον φακέλους. Όμως βλέπουμε ότι αφού έχει συσταθεί πλέον η αρμόδια αρχή της ΔΑΕΦΚ, με προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε για αυτή τη δουλειά, φτιάχτηκε εδώ η υπηρεσία ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να έχουν πιο άμεση επαφή. Βλέπουμε ότι πια και από τους μηχανικούς αρχίζει και αποκτάται τεχνογνωσία τι ακριβώς χρειάζεται το Υπουργείο, αλλά και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους και θα δείτε μια εκθετική αύξηση των αδειοδοτήσεων στο επόμενο άμεσο διάστημα. Επομένως, θεωρώ ότι και το κομμάτι της ανοικοδόμησης, με τα χρήματα που έχουν μπει και την αδειοδότηση που θα δοθεί, πολύ γρήγορα θα αρχίσει να έχει ορατά αποτελέσματα. Θέλω να σας πάω στο γεγονός ότι αύριο έχουμε και την κατά πάσα πιθανότητα επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου με μία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά. Τα Χανιά είναι και ιδιαίτερη πατρίδα του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι έχουν και αυτό το συμβολικό, χαρακτήρα συγκεκριμένη προεκλογική εκδήλωση. Και την Κυριακή εδώ στο Ηράκλειο για μία σύμβαση που αφορά τον νέο κριτικό αυτοκινητόδρομο. Θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό. Μιλάμε για ένα έργο πνοής, αλλά και μια συμβολική κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία από την Κρήτη.
Βεβαίως. Επιλέγει μετά την επίσημη διάλυση της Βουλής, την ανακοίνωση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα κάνει αύριο το πρωί, να έρθει στη γενέτειρά του και από εδώ να ξεκινήσει επίσημα, γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, σήμερα είναι στην Καλαμάτα, να έρθει να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό από τα Χανιά, από τη γενέτειρά του. Και αμέσως μετά θα έρθει εδώ για άλλη μια συμβολική κίνηση, μια συνέχεια αυτού του οποίου αποδεικνύουμε ότι υλοποιούμε, τη δεύτερη σύμβαση που αφορά το ΒΟΑΚ, το κομμάτι Νεάπολη-Χερσόνησος, το οποίο είναι μέσος ΔΙΤ και θα έρθουν όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες εδώ για να υπογραφεί. Εδώ τώρα για το ΒΟΑΚ έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Και πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν ότι το ότι το συζητούσαμε τόσα χρόνια το ΒΟΑΚ και δεν γίνεται, υπήρχαν δυσκολίες. Η σημαντικότερη δυσκολία ήταν το οικονομικό. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα καλύψει απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη και θα έχει ένα κόστος περίπου 2 δις. Καταλαβαίνετε ότι σε μια συγκυρία οικονομική που ζούσαμε πριν ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προσθέσουμε στο χρέος τόσα χρήματα παραπάνω. Τι κάναμε εδώ πέρα, καταφέραμε, η μόνη χώρα στην Ευρώπη που καταφέραμε να εντάξουμε ένα οδικό δίκτυο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε διότι καταφέραμε με την πολιτική μας να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους πείσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό. Και κάτι άλλο που καταφέραμε είναι και ακόμα και την συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου να τη βάλουμε στο ΕΣΠΑ. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Και αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε καθόλου αυτονόητο. Και λυπάμαι πραγματικά που βλέπω δηλώσεις στελεχών όπου προσπαθούν να απομειώσουν και να υποβιβάσουν το έργο της κυβέρνησης, λέγοντας ότι το έργο... Αναφέρεστε σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, με βίντεο το οποίο τραβάνε από το χώρο, επειδή οι μπολντόζες ήταν μπαρκαρισμένες, όταν και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι το πρώτο μέλος της σύμβασης αφορά τα πρόδρομα έργα, τις πρόδρομες μελέτες, οι οποίες προχωράνε κανονικά εντός χρονοδιαγράμματος και είναι λογικό από την εγκατάσταση του εργολάβου στο εργοτάξιο να υπάρχει ένας χρόνος τέτοιος ικανός ώστε να βγουν οι πρώτες μελέτες, γιατί τα έργα αφορούν και μελέτες, και μετά να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτών των μελετών. Δηλαδή αυτή η κακεντρέχεια με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τις επιτυχίες όχι της κυβέρνησης, αλλά τις επιτυχίες της χώρας μας. Γιατί ο ΒΟΑΚ δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη που αφορά τους πολίτες της Κρήτης. Και είναι πραγματικά λυπηρό, αντί να δούμε πώς θα βελτιώσουμε και πώς θα βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να το κάνει επί 5 χρόνια, πραγματικά δεν έπαιξε 9 που λέμε, έτσι, και μας κατηγορούν ότι ακολουθούμε τη διαδικασία που κάνανε και όλα αυτά, η οποία ήταν μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία, είναι κρίμα να αντιμετωπίζουν ένα τόσο σημαντικό έργο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, κύριε Σενετάκη, αύριο έχουμε και την επίσκεψη στην Κρήτη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνιο, η οποία θα εγγενιάσει το Αρχαιολογικό Μουσείο στη Μεσαρά. Ακούστε τώρα, θυμάμαι ότι μία από τις πρώτες συνεντεύξεις που είχατε δώσει στην Κρήτη TV, πριν ακόμα ασχοληθείτε με την πολιτική, ήταν στην συνάδελφο την Νικολέτα Σφαχενάκη, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό αρχείο εδώ στο σταθμό, όπου μιλούσατε για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς ως μηχανικός τότε. Ναι, αύριο θα βρεθείτε και ως βουλευτής. Πραγματικά ήταν έτσι η συγκυρία τώρα με την έναρξη της προεκλογικής. Ήταν ακριβώς περίπου λίγο πριν τότε την έναρξη του 12, λίγο πριν την πρώτη μου εκλογή ως βουλευτής. Και δεν ήταν από τις πρώτες, ήταν η πρώτη συνέντευξη. Η πρώτη συνέντευξη, η οποία έτυχε μετά να αποτελεί και μια πρώτη συνέντευξη για τα προεκλογικά μου. Τότε, ως μηχανικός της εταιρείας που κατασκεύαζε το έργο, είχαμε ξεκινήσει τις εξκαφές. Και όντως ήρθε η συνάδελφό σας, η Νικολέτα, η Σφακιανάκη, για να αποτυπώσετε την έναρξη αυτού του τόσο σημαντικού έργου για τον Νότο. Διότι εδώ πρέπει να πούμε για το κομμάτι του πολιτισμού ότι γίνονται πάρα πολλά έργα στην Κρήτη. Και αυτό το έργο είναι ένα έργο πνοής για τον Νότο, για τη Μεσαρά, το οποίο θα προσελκύσει πάρα πολύ τουρισμό και θα συνδυαστεί με άλλες διαδρομές και έτσι μπαίνει η Μεσαρά με τον δρόμο που έχει υλοποιηθεί κιόλας στο χάρτη τον πολιτισμικό της χώρας.
Και είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τους ίδιους τους κατοίκους, αλλά και για, και για την οικονομία της περιοχής. Και η σύμπτωση είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Ελπίζω να είναι. Το είδα στο αρχείο μας, γι' αυτό σας έθεσα το ερώτημα. Και το ίδιο τυχερή όπως ήταν και τότε η συνέντευξή σας. Κλείνοντας σιγά σιγά την συζήτηση μαζί σας, καθώς ο χρόνος στο δελτίο ειδήσεων είναι αρκετά περιορισμένος, θέλω να μου πείτε το εξής. Έχουν μεσολαβήσει από τις προηγούμενες εθνικές κάλπες 4 χρόνια που φαίνονται όμως στους Έλληνες σαν ένας αιώνας. Και γιατί το λέω αυτό? Μέσα στα 4 χρόνια υπήρξε μία πανδημία, ένας πόλεμος που εξακολουθεί να υφίσταται. Είδαμε αυτές τις ιστορικές στιγμές να κλειδωνόμαστε στα σπίτια μας, να ερημώνουν πόλεις και χωριά λόγω του lockdown. Τι είναι αυτό που σας λένε οι πολίτες, καθώς με μεγαλύτερη ελευθερία πλέον διεξάγεται και αυτή η προεκλογική περίοδος? Πέραν αυτών των 2 γεγονότων που είπατε, υπήρξε και η υβριδική επίθεση στον Εύρο από την Τουρκία. Βεβαίως. Και υπάρχει και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, την οποία τη βιώνουμε. Οι πολίτες θέλουν να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά τους με πραγματικό ενδιαφέρον, όχι με επικοινωνιακά τερτύπια. Και αν κάτι βλέπουν σε αυτή την κυβέρνηση, είναι ότι με την αξιοπιστία και την ικανότητα την οποία έχει επιδείξει ο Πρωθυπουργός, μπορούμε όλες αυτές τις προκλήσεις να τις αντιμετωπίζουμε με επιτυχία. Δεν χωράει σε σύγκριση κάποιος να σκεφτεί τι θα γινόταν στη χώρα εάν είχαμε την προηγούμενη κυβέρνηση, και είναι και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς από τους πολίτες σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Πρώτα βέβαια να συμμετέχουν, το κομμάτι της συμμετοχής είναι απαραίτητο στοιχείο για την ορθή λειτουργία της δημοκρατίας μας, και από εκεί και πέρα είμαστε στη φάση που έχουμε για πρώτη ίσως φορά στο σύντομο χρονικό διάστημα να αναμετρούνται 2 πολιτικοί οι οποίοι έχουν διατελέσει και οι 2 πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Άρα εδώ δεν έχουμε να σκεφτούμε τι λέει ο καθένας, αλλά τι έχει κάνει ο καθένας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, και αυτό προσπαθούμε μέσα σε αυτή τη σύντομη χρονική διαδικασία, την προεκλογική, να αναδείξουμε. Κύριε Σενεντάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Γνωρίζω ότι όλοι οι υποψήφοι οργώνετε την ενδοχώρα της Κρήτης, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που είστε υποψήφοι. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.